Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθώ στην υδροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στο νόμο 3852 του 2010 και ακολούθως σε κάποια άρθρα του υποεξέταση νόμου. Ο Καποδίστριας, όπως ξέρουμε, σημάζεψε μία χάοδη κατάσταση στους Δήμους. Ο Καλλικράτης όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις οδήγησε σε μια υπερσυγκέντρωση Δήμων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα στον χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης. Δήμοι με πάρα πολλά χωριά είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοικηθούν με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Αναφέρομαι σε μία τέτοια περίπτωση που είναι στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε το Δήμο Λαγκαδά με 47 χωριά, παρακαλώ. Ο Δήμος Σταυρού με 38 χωριά και στο πλαίσιο του Δήμου του Λαγκαδά είναι και ο Σοχός, μια ιστορική περιοχή και ήταν ένας ιστορικός Δήμος. Έγινε μία πρόταση στο πλαίσιο μιας προσπάθειας με σκοπό τη δημιουργία του Δήμου Σοχού με 13 χωριά τα οποία θα προέρχονταν από το σπάσιμο των δύο προαναφερθέντων Δήμων. Οι Δήμαρχοι ήταν σύμφωνοι και είναι σύμφωνοι και σαφώς δημιουργείται ένα πιο λειτουργικό σχήμα. Οπότε αυτή η αποτελεσματική λύση δόθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με χαρά είδαμε ότι ο Υπουργός στο πλαίσιο των ιδιαίτερων Δήμων που έχουν σχέση με την υπηρετική Ελλάδα αναφέρθηκε πρώτα στο Σοχό και ακολούθως σε κάποιους άλλους. Και σαφώς πρέπει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Επιτροπής Επανεξέτασης Διοικητικής Διαίρεσης να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή την υπηρετική Ελλάδα και εκεί όπου χρειάζεται να γίνουν τα ανάλογα σπασίματα και βέβαια ο Δήμος του Σοχού είναι ένας από αυτούς που πρέπει να έχει μια κυρία προτεραιότητα. Ένας ορεινός Δήμος, ένας συμπαγής Δήμος, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Έρχομαι σε ορισμένα άρθρα, βέβαια έχει φύγει ο κύριος Φωτήλας, αναφέρομαι στο άρθρο 54 του νόμου. Ο κύριος Φωτήλας αναφέρθηκε σε απευθείας αναθέσεις. Κοιτάξτε, δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε εδώ μαθήματα περί προμηθειών του δημοσίου, αλλά άλλο η απευθείας ανάθεση και άλλο η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που προβλέπεται στο συγκεκριμένο νόμο είναι μια διαδικασία που τέθηκε σε εφαρμογή το 1993 με τις πρώτες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία. Είναι μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία καλούνται σε επίγουσες περιπτώσεις τρεις υποψήφιοι προμηθευτές. Γίνεται μια διαπραγμάτευση, ένα παζάρι και μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση βγαίνει η καλύτερη προσφορά. Έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όχι μόνο αυτή, αλλά η διαδικασία της διαπραγμάτευσης εφαρμόζεται και σε άλλες περιπτώσεις. Έχει αποδειχθεί ότι είναι η αποτελεσματικότερη μορφή στον χώρο των προμηθειών του δημοσίου. Γιατί, όπως ξέρετε, η αγορά καθαρίζει, όπως λέμε στην γλώσσα της πιάτσας, καθαρίζει με τη βοήθεια του παζαριού, με τη βοήθεια εκείνη όπου πολιτής αγοραστής βρίσκει την καλύτερη λύση τόσο στον χώρο της τιμής όσο και της ποιότητας. Οπότε, μην μπερδεύουμε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τις απευθείας αναθέσεις. Έρχομαι στο άρθρο 90, το οποίο αναφέρεται στη συνταχογράφηση των ναρκωτικών ουσιών, που είναι ένα πολύ καλό άρθρο. Η ψηφιοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας θα οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά με αφορμή αυτό το άρθρο, θα μου επιτρέπατε να επισημάνω το εξής. Ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τον νόμο τον 4339 του 2013, ο οποίος αναφέρεται στα ναρκωτικά, να ξανασκεφτούμε και να ξανασυζητήσουμε ορισμένες του διατάξεις, έχοντας ως δεδομένο ότι από την αρχή της εφαρμογής του έως σήμερα δεν έλυσε αυτά τα προβλήματα που ήθελε να λύσει ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα ναρκωτικά έχουν αυξηθεί, η εμπορία των ναρκωτικών έχει αυξηθεί, οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται δεν είναι αυτές οι οποίες πρέπει. Και μπορώ να σας πω ότι είναι ένας νόμος ο οποίος δεν μας τιμά σε ορισμένα του σημεία, καθώς εισάγει και ένα σύστημα διαπλοκής ανάμεσα στο δημόσιο τομέα, το ΣΔΟΕ πιο συγκεκριμένα, και τον όποιον κατηγορούμενο
έμπορων ναρκωτικών. Σας παραπέμπω στο άρθρο 26 του συγκεκριμένου νόμου, το οποίο αν το διαβάσετε προσεκτικά θα δείτε το συγκεκριμένο σύστημα διαπλοκής, το οποίο προκύπτει από το μεγάλο εύρος της χρηματικής ποινής η οποία επιβάλλεται, που αρχίζει από 100.000 ως 1 εκατομμύριο. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα σχόλια όταν έχουμε τέτοιο μεγάλο εύρος επιβολής ποινών χωρίς την ύπαρξη κριτηρίων. Και έρχομαι τέλος στο άρθρο 96-97 και θα καλούσα το Υπουργείο να ξαναδεί το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο εξομοιώνει το άτμισμα, το θερμικό κάπνισμα και το παραδοσιακό κάπνισμα. Δεν ανήκω στον κόσμο των καπνιστών, δεν ανήκα ποτέ και δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία σε ό,τι αφορά τον εθισμό που προκαλούν αυτές οι μορφές του καπνίσματος. Αλλά εκείνο που έχω να πω είναι ότι έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις στην Ελλάδα της τάξης των 300 εκατομμυρίων τα τελευταία χρόνια, και είναι και μια απάντηση, αν θέλετε, στη Νέα Δημοκρατία για το ότι δεν γίνονται επενδύσεις στη χώρα από ιδιώτες, οι οποίοι επένδυσαν στις εναλλακτικές μορφές του καπνίσματος. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, γιατί ενδεχομένως η συγκεκριμένη διάταξη προκαλεί προβλήματα στις νέες αυτές επενδύσεις. Τέλος, θα αναφερθώ και στον αγαπητό μου κύριο Κεφαλογιάννη, γιατί μπορώ να σας πω συχνά πως ακούω στη Βουλή, ξεχνώ αυτά που διαβάζω χρόνια και αυτά που διδάσκω. Το γεγονός ότι κάποιος νομικός, ο κύριος Μπαρόζο είναι νομικός, αναφέρεται σε κάποιες μελλοντικές εξελίξεις κάνοντας χρήση κάποιων θεωριών που υπάρχουν και αναφέρονται στις προσδοκίες, όλα αυτά συχνά μας μπερδεύουν, γιατί δεν ακολουθούν τίποτα το οποίο έχει σχέση τόσο με την οικονομική θεωρία ή, αν θέλετε, τόσο με την πρακτική. Ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα όσα ακούμε από τους έξω. Οι έξω δεν έχουν κάνει καλύτερες σπουδές από δικούς μου απόφοιτους φοιτητές, που έχουν κάνει πολύ καλύτερες σπουδές. Και σε τελική ανάλυση, τα όσα ακούγονται έξω δεν σημαίνει ότι είναι θέσφατο. Και από την άλλη πλευρά, να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί έξω γίνονται λάθη. Έχουμε ένα ολόκληρο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο κατακεραυνώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λάθη τα οποία έκανε κατά τη διάρκεια των δύο μνημονίων. Έχουν αποδειχθεί, από ό,τι θυμάστε, με όλη αυτή την ιστορία των πολλαπλασιαστών, τα λάθη τα οποία έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και τα λάθη, το ένα ακολουθεί το άλλο. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί στα όσα προτάσουμε, είτε είναι 100 εκατομμύρια ζημίες, είτε 200 εκατομμύρια ζημίες, είτε είναι 150 εκατομμύρια ζημίες που προκλήθηκαν στην ελληνική οικονομία από την όποια διακυβέρνηση. Γιατί αυτά τα που ακούγονται, κάποια ώρα πρέπει να τεκμηριώνται με έναν τρόπο που να είναι συμβατός με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η επιστήμη. Και όχι με κάποιους στοχασμούς που συχνά αναπτύσσονται ανάμεσα στο καφέ και το τσιγάρο. Σας ευχαριστώ πολύ.